Σας καλωσορίζουμε στο επιχειρησιακό κέντρο του Περιφερειακού Σώματος. Θα ήθελα με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, σας ευχαριστούμε πρώτα που ήρθατε και να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Και να σας δώσουμε και πληροφορίες σχετικά με τις πυρκαγιές για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως βλέπετε στο πίνακα, εδώ αποτυπώνεται ο χάρτης της Ελλάδος, όπου επάνω υπάρχουν κάποια σημεία. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μία πυρκαγιά και έχει διαφορετικά χρώματα. Τα χρώματα, τα σημεία με το κόκκινο χρώμα είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν ακόμα, είναι σε εξέλιξη για μας, αλλά στην ουσία είναι σε ύφεση. Είναι οι πυρκαγιές οι οποίες είναι κίτρινου χρώματος, οι οποίες είναι μερικού ελέγχου, και είναι οι πυρκαγιές με πράσινο χρώμα, οι οποίες είναι σε πλήρη έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βλέπουμε τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε. Θα σας πάω σε ένα συμβάν το οποίο έχει να κάνει με την πυρκαγιά στο Κάλαμο, η οποία έγινε χτες το μεσημέρι. Όπως βλέπετε, εδώ αποτυπώνονται όλα τα σημεία, αποτυπώνονται τα σημεία τα οποία έχουν αναπτύξει κάποια θερμοκρασία, και έτσι ξέρουμε περίπου η πυρκαγιά σε ποια σημεία έχει εξελιχθεί. Έχουμε το σημείο όπου είναι η έναρξη της πυρκαγιάς. Ακόμα μπορούμε να δούμε επάνω και τα αυτοκίνητα τα οποία συμμετέχουν και οι χώροι γενικότερα που συμμετέχουν στην πυρκαγιά. Όπως βλέπετε εδώ, είναι αρκετά αυτοκίνητα τα οποία επάνω έχουν GPS και μας δίνουν πληροφορίες. Αν θα πάμε πάνω σε μία κάρτα, θα δείτε ότι μας δίνει το νούμερο του οχήματος, την υπηρεσία που αγγίζει το όχημα, τι όχημα είναι, τι ταχύτητα έχει, τι νερό έχει, ακόμα και τι καύσιμο έχει. Αυτή η πυρκαγιά ήταν μια πυρκαγιά αρκετά δύσκολη. Θα σας δοθούν πληροφορίες και μετά. Μπορούμε να πάμε ακόμα να δούμε άλλη μια πυρκαγιά, όπου είναι τη Ζακύνθου, η οποία μας απασχόλησε αρκετά αυτές τις μέρες, τις πυρκαγιές. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές, τα σημεία είναι αρκετά. Εδώ είχαμε ένα μπαράζ πυρκαγιών αυτές τις μέρες, όπου σημειώθηκαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Εδώ πάλι δείχνει όλα τα αυτοκίνητα, δείχνει τα σημεία της έναρξης των πυρκαγιών, και νομίζω ότι μέσα από αυτό εδώ το σύστημα μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχόμαστε να είναι το καλοκαίρι το υπόλοιπο καλύτερο και πιο ανώδυνο από αυτό που έχουν περάσει μέχρι σήμερα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και για την ενημέρωση, αλλά κυρίως για τις συνεχείς προσπάθειες των τελευταίων 24 ώρων εσάς, των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος, των εθελοντών πυροσβεστών, αλλά και των πολιτών, οι οποίοι συνδράμουν για να έχουμε το καλύτερο δυνατό και γρήγορο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων. Διαπιστώσαμε ότι επιχειρούμε με ό,τι διαθέσιμα έχουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι τα μέτωπα είναι πολλά. Κανείς μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα και για τις ελλείψεις που διαχρονικά έχει η χώρα μας και για τις αιτίες αυτών των ελλείψεων. Αλλά δεν είναι η ώρα για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Είναι η ώρα της μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας. Είναι η ώρα που θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Είτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είτε είναι στο δικό σας επίπεδο που σχεδιάζετε, είτε
βρίσκεται στο επίπεδο και της πολιτικής ηγεσίας. Θα συνιστούσα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αυτές τις δύσκολες ώρες, να κάνουμε λιγότερες δηλώσεις, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να σβήσουν όλα τα μέτωπα. Θα έλεγα δε ότι είναι η στιγμή που δεν χρειάζεται λαϊκισμός. Χρειάζεται σεβασμός πρώτα απ' όλα στους συμπολίτες μας που περάνε δύσκολες ώρες, σεβασμός σε όλους όσους προσπαθούν αυτή τη στιγμή για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε Τόσκα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα, επιχειρησιακά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, ευχαριστούμε καταρχάς όλο αυτό τον κόσμο που προσπάθησε από χθες με υπεράνθρωπες προσπάθειες και τεράστιο κόπο να μειώσει την ένταση της φωτιάς, να ελέγξει τη φωτιά. Εδώ μαζί σας είμαι από χτες και βλέπω με πόση προσπάθεια ενεργείτε και έχετε φέρει, ελπίζω, σε καλό, σε ελέγξιμη κατάσταση την πυρκαγιά, μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά που άλλες χρονιές είχε κάψει περίπου 150.000 στρέμματα το 2009, αν θυμάμαι καλά, και είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, και μια πυρκαγιά στην οποία, παρά τα όσα λέγονται, το πυροσβεστικό σώμα και τα μέσα, τα υπτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας και τα μισθωμένα ενήργησαν μέσα σε 20 λεπτά, ένας χρόνος απόλυτα αποδεκτός, και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα αεροπλάνα και άλλα μέσα και άλλα οχήματα, και δόθηκε αυτή η πολύ μεγάλη μάχη χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, αυτή τη στιγμή, από τα ίδια σχεδόν άτομα, και καταλαβαίνει κάποιος πόσο κοπιαστικό είναι κάτι τέτοιο. Εμείς βέβαια όλο το σύστημα αντιμετώπισης των πυρκαγιών είχε να αντιμετωπίσει και άλλες πυρκαγιές, είχε να αντιμετωπίσει τις 19 και πάνω πυρκαγιές της Ακίνθου, τις πυρκαγιές στην Αμαλιάδα, στην Κεφαλονιά, στην Ολυμπία, τις πυρκαγιές σε άλλα μέρη της χώρας, 91 πυρκαγιές εχθές και 31 σήμερα, που αυτό δεν γίνεται ούτε με ευχές, ούτε με εύκολα λόγια σαν και αυτά που λένε κάποιοι. Εμείς προβληματιζόμαστε και για τους εμπρισμούς που σίγουρα ήταν εμπρισμοί σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις ήταν άλλοι λόγοι, αλλά οι 19 πυρκαγιές στη Ζάκυνθο ήταν σίγουρα εμπρισμοί. Οι απόπειρες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και στο Άλσος Βεϊκού και στο Κοροπή και στην Κεσαριανή ήταν σίγουρα προσπάθειες εμπρισμού. Με ενέργειες δικές σας και της ελληνικής αστυνομίας απετράπησαν αυτές οι ενέργειες. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στον κύκλο της ιστερίας των δηλώσεων και των απαξιωτικών, παύλα υβριστικών, εκφράσεων που χρησιμοποιούν κάποια κόμματα, γιατί δεν πιστεύουμε ότι ούτε η ώρα αυτή είναι για να μιλάμε έτσι. Είναι η ώρα της πράξης, είναι η ώρα της αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, και αυτή την προσπάθεια δίνουμε σε πάρα πολλά μέτωπα, χωρίς να την χωρίς να σκεφτόμαστε κόπους και χωρίς να σκεφτόμαστε οικονομικό κόστος σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των μέσων. Προέχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο ενημερώνουμε και παίρνουμε από αυτόν κατευθύνσεις, και με τον, εγώ με τον Υπουργό Εσωτερικών, με άλλα κυβερνητικά στελέχη, γιατί η όλη προσπάθεια έγινε με συντονισμό πολλών προσπαθειών. Το Υπουργείο Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις μας παρήχαν σε όλη αυτή την προσπάθεια
τα μέσα τους, άλλοι φορείς τα δικά τους μέσα και τους ανθρώπους. Ήταν μια συνολική κυβερνητική προσπάθεια και προσπάθεια του κράτους και έτσι εμείς συνεχίζουμε. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς να καταφεύγουμε σε υβριστικές εκφράσεις και χωρίς να προσπαθούμε να μειώσουμε τους άλλους ανθρώπους, εμείς συνεχίζουμε, προσπαθούμε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μειώσουμε τις επιπτώσεις της καταστροφής και προσπαθούμε να δούμε, να δούμε και τα σφάλματά μας αν θέλετε, και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε για το υπόλοιπο καλοκαίρι και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Εδώ κύριε Υπουργέ, θα σας δείξουμε και ένα άλλο σημάδι, το σημάδι όσον αφορά την της Αμαλιάδας, το οποίο όπως βλέπετε οι πόροι ήταν τα αυτοκίνητα αυτά όπως αποτυπώνεται πάνω στο χάρτη. Αν δείτε εδώ τα αυτοκίνητα αυτά που έχουν το μπλε βέλος, δείχνει ότι αυτά τη στιγμή ενεργούν και ρίχνουν νερό στις εστίες, στις πυρκαγιές. Ήταν και αυτή μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία πριν από λίγες ώρες τη θέσαμε υπό μερικό έλεγχο. Σίγουρα το φετινό καλοκαίρι έχει να μας δείξει πάρα πολλές πυρκαγιές, μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Η αλήθεια είναι ότι το πυροβολικό σώμα έχει ανταποκριθεί σε πολύ καλό βαθμό. Οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες από αυτές τις πυρκαγιές και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως είπε και ο υπουργός μας, με τον καλύτερο τρόπο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον υπουργό μας, ο οποίος είναι κάθε μέρα μαζί μας, η πολιτική ηγεσία είναι κοντά μας και μας βοηθάει και μας συμπαράσταται σε όλες τις στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε μόνο καλά νέα. Έτσι, και το μεγάλο μπράβο είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πεδίο, που δουλεύουν στα χωράφια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε λοιπόν η ευρεία σύσκεψη.